Στην Καλαμάτα βρέθηκε και σήμερα για λόγους υπεράσπισης ενός από τους κατηγορουμένους στο πενταμελές εφετείο στην πολύκροτη δίκη της διπλής δολοφονίας του Φιλίπ Μεσάη και του τρίχρονου γιού του, ο γνωστός ποινικολόγος και ιδρυτής του νέου κόμματος Ριζοσπαστικού Εθνικού Συναγερμού Βασίλης Καπερνάρος. Αρχικά, μιλώντας στην Νότια Ελληνική Τηλεόραση, σχολίασε την φάση που βρίσκεται η διαπραγμάτευση της Ελλάδας με τους εταίρους. Συνεχίζουμε το γνωστό δικαστήριο αυτό που απασχολεί την τοπική κοινωνία. Και διακόψαμε πριν από λίγο, συνεχίζεται αύριο το δικαστήριο και θα ξανά έχουμε και άλλη δικάσιμο. Αλλά δεν είναι μόνο η δουλειά, είναι και ότι θέλω πάντα, γιατί με τραβάει αυτό ο ιερός τόπος, τα άγια χώματα εδώ της Καλαμάτας και της Μάνης. Η κυβέρνηση είναι η Ελλάδα, η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Και αυτό που λένε αριστερή κυβέρνηση, δεξιά κυβέρνηση, η κυβέρνηση είναι η εκτελεστική εξουσία και εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες και τα συμφέροντά μας. Μακάρι να τα καταφέρει. Φοβάμαι όμως ότι βιάστηκαν να πάρουν την κυβέρνηση και ως προς το χρόνο και ως προς τις δυνατότητες που διέθεταν. Πίστευα, ειλικρινά σας το λέω, ότι είχαν περισσότερες δυνατότητες, είχαν κάποια σχετική εμπειρία και είχαν και την οριμότητα της προβολής της αξιοπιστίας τους. Η αξιοπιστία τελειώνει γρήγορα και φοβούμαι, μακάρι να διαψευστώ, ότι θα έχουμε ζητήματα εάν εντός λίγων ημερών δεν τακτοποιηθεί το ζήτημα. Κάθε μέρα που περνάει είναι εις βάρος των Ελλήνων γενικά, για να μην αναλύουμε τώρα. Είναι εις βάρος όλων των Ελλήνων. Και απορώ πώς είναι δυνατόν μέχρι σήμερα να έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση που δεν περίμενα ότι θα φτάναμε ποτέ. Ο κύριος Καπερνάρος θεωρεί ότι θα υπάρξουν στο προσεχές μέλλον νέες πολιτικές δυνάμεις, ενώ επιθυμεί να μπουν νέα άφθαρτα πρόσωπα στην πολιτική. Το πιστεύω αυτό, διότι δεν μπορεί να προχωρήσει με αυτήν την πολιτική δυνατότητα που παράγουν οι πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν στη χώρα μας. Οπωσδήποτε και κάνω έκκληση στους ικανούς και στους έχοντες δυνατότητα να μπουν στα κοινά, να ασχοληθούν με την δημόσια ζωή, διότι ήδη χάσαμε πολλά χρόνια αφήνοντας σε άσχετους, σε λαμόγια, με εγκληματικές ροπές στο οικονομικό έγκλημα ανθρώπους να πιάσουν ανώτατα κλιμάκια διεύθυνσης και διαχείρισης των κοινών της δημόσιας ζωής μας και να φτάσουμε στο σημείο αυτό να φεύγουν κατά χιλιάδες, κατά εκατοντάδες χιλιάδες τα μορφωμένα Ελληνόπουλα για να ψάξουν να βρουν δουλειές σε ξένους τόπους. Το πρόσφατο παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι κατώτεροι μας, ανάξιοι, ανίκανοι, χωρίς εμπειρίες, χωρίς προηγουμένως διδάγματα κοινής πείρας και διδάγματα διαχείρισης, ανέλαβαν τη ζωή μας και γι' αυτό έχουμε αποτύχει ικτρά. Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε τους ανθρώπους αυτούς που δεν έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με την πολιτική, διότι εμείς λέμε έξω και μακριά, όξα από εδώ, επαγγελματία, πολιτικάντη, να μπουν μέσα ικανά στελέχη, να πάρουμε τα ηνία του μέλλοντος των παιδιών μας στα χέρια μας. Οι Έλληνες που γνωρίζουμε από μικρά παιδιά τι σημαίνει να διαχειρίζεσαι, τι σημαίνει να διευθύνεις, να κατευθύνεις και τι σημαίνει να αναλαμβάνεις ευθύνες. Εμείς κάνουμε τον Ριζοσπαστικό Εθνικό Συναγερμό, το κόμμα του Ρίζες που λέμε. Συγκεντρώνεται ο κόσμος, καθημερινά αυξανόμαστε, ισχυροποιούμαστε και έχουμε κάνει και ένα πάρα πολύ σοβαρό κλιμάκιο εδώ στην Καλαμάτα. Σε ερώτησή μας για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, αφού είναι νομικός υπερασπιστής του κυρίου Κουζιλού, ο Βασίλης Καπερνάρος διαχώρισε την υπόθεση, κάνοντας λόγο για σκόπιμη δίωξη. Πιστεύω ότι θα αθωωθεί, διότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να αποδείξουν την ενοχή του. Και όπως γνωρίζετε, την ενοχή είναι υποχρεωμένος να την αποδείξει ο έχων την ευθύνη, που είναι η διοκτική αρχή. Όταν είναι μια σκόπιμη δίωξη, τουλάχιστον για τους περισσότερους, βεβαίως όσοι έκαναν εγκλήματα και μάλιστα το συζητάμε, γιατί δεν μας περισσεύουν Ελληνόπουλα, ούτε σαν θύτες, ούτε σαν θύματα. Πρέπει να ομοψυχήσουμε και να ομονοήσουμε επιτέλους, γιατί αλλιώς θα μας φάνε. Υπάρχει μια τεράστια, να σας το πω, εκδοχή, ότι πάρα πολύ, ιδιαίτερα όσον αφορά την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, γιατί δεν έχουμε το αδίκημα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, έχουμε μόνο ένταξη, και όσοι κατηγορούνται τουλάχιστον μόνο γι' αυτό, ότι θα αθωωθούν. Για τα υπόλοιπα εγκλήματα που αποδεικνύεται και υπάρχουν καταγεγραμμένοι και κατανομασμένοι οι δράστες, είναι ένα άλλο ζήτημα που σε αυτό δεν αναφέρομαι και δεν έχω και δικαίωμα.